για άλλη μια βραδιά θα χαλαρώσουμε, θα περάσουμε καλά και θα γίνει το μυαλό μας πουρές με τους γρίφους. Έπως. Είσαι έτοιμος να γίνει το μυαλό σου πουρές? Είναι πολύ απλό. Θα γίνει χαμός. Για δούμε. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, βάλε ακουστικά στα αυτιά σου. Χαλάρωσε. Και έλα να μου βοηθήσεις με τους γρίφους, γιατί είμαστε στο τελευταίο level και δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Έπως. Έπως. ASMR Puzzle Night. Πώς με ακούς? Δώσε μου ένα feedback. Ελπίζω να ακούμε καλά. Ναι, yes, yes, yes. Yes, my friends, we are near the end of the game and I'm not sure how this is going to be. Θα κάνουμε ένα πολυτάλια. Πω, τι κομματάρα γράψαμε. Δεν μπορώ άλλο. Τι κομματάρα. Λοιπόν, για πάμε λίγο. Πού είχαμε μείνει? Continue θέλω. Ήκανα λάθος, φαντάζει, ήκανα λάθος. Τρόμαξα. Λοιπόν, κάτσε να ανοίξω λίγο τον ήχο μου, γιατί δεν ακούω. Θέλω να ακούω καλά. Α, θυμήθηκα που είμαστε. Για να δούμε. Λοιπόν, λύσαμε αυτά τα δύο. Και τρίτο. Λύσαμε τρεις γρίφους. Ποιοι είμαστε εμείς, αφέλα? Και λείπει ένας. Ποιος είναι αυτός ο ένας? Για να ειδώ. What? Α, στο βάθος. Κάτι βλέπω στο βάθος. Έχει απ' όλα. Θα φάμε φρίκι. Ετοιμάσου για φρίκι. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι το κάστρο του Βρικόλακα. Έχει και gargoyles, δες. What? Το game δεν είναι δυνατά, έτσι δεν είναι? Οκ. Okay. Multiply impossible accession. Για να λέει multiply impossible. Κοίταξα, σαν. Είναι τρεις λέξεις θανατηφόρες. Είναι και multiply και impossible. Οκ. Okay. Το έχω, το έχω. Το έχω, το έχω. Δεν φαντάσου. Φρίκι, φρίκι. Φρίκι, φρίκι. What? Okay. Okay. Okay.
Ναι, πάμε λίγο. Easy. Easy for Croco. Oh yeah. Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται. Πρέπει να κάνω αυτό. Περίμενε. Κάμια φορά θα συμβεί και αυτό. Λοιπόν, το ερώτημα είναι το εξής. Γεια σου Δήμο, ευχαριστώ πολύ χθες για το ΡΕΙ. κατάλαβα χθες, ήταν από την ομάδα. Πώς την είπαμε την ομάδα, την ξέχασα. Corinthians Clan. Αυτή είναι. Μάλλον. Ναι. Είναι από την Κόρινθο. Λοιπόν, να πάμε λίγο. Λοιπόν, θέλω να ξέρεις, το game είναι easy, διότι απάτη με κορόιδεψε, με κορόιδεψε. What? What? Stream Elements. Είσαι μεθυσμένο. Έχω ξεκινήσει εδώ και μισή ώρα. Όχι, 10 λεπτά. Λοιπόν, περίμενε. Πάστα. What? Ε? Τι εννοεί ο ποιητής? Ποιητή τρολάρης. Λοιπόν, και τι θα κάνω. Είναι πάρα πολύ απλό. Ω, νάτος. Καλώς τον. Τι κάνουμε? Πώς πάμε? Ελπίζω να είσαι καλά. Καλώς ήρθες στο πρώτο και μοναδικό ASMR κανάλι στα ελληνικά στο Twitch. Δεν γίνεται. Έτσι θα ήταν πάρα πολύ εύκολο. Ύποπτο. Οπ. Για φαντάσου. Τι έχουμε εδώ? Μήπως έχουμε τρόλ? Δεν ξέρω, έτσι μου ήρθε. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, όχι. Θα ήταν πολύ εύκολο. Τίποτα, εγώ ευχαριστώ, να είσαι καλά. Αλλά ξέρεις, δεν βλέπω Call of Duty. Θα παίξεις κάτι άλλο. τον καημένο. Θα παίξεις κάτι άλλο, κάτι άλλο. Θα παίξεις και εγώ θα έρθω. Όχι ρε, πλάκα κάνω. Ο καθένας στο stream του παίζει ό,τι θέλει. Ο καθένας στο stream του κάνει ό,τι θέλει. Εγώ ας πούμε αποφάσισα να είμαι το πρώτο και μοναδικό, δεν υπάρχει άλλο ASMR κανάλι στα ελληνικά σε όλο τον κόσμο στο Twitch. Στην αρχή κάναμε soft reading. Άκου ρε, ακούστε ρε και αφήστε τα τρόλ. Στην αρχή κάναμε soft reading, αλλά είπα να το γυρίσουμε λίγο στο gaming. Γιατί τα soft reading... Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Το soft reading είναι ένα πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Α! Α!
Αμίτσο. Α, τρόμαξα. Το έδωσε όμως, σου πάει. Τρόμαξα, ρε. Α, δεν περνάει από εδώ. Λοιπόν, τι κάνουμε εδώ, φιλαράκι μου καλό. Κοίταξε να δεις. Είναι πάρα πολύ απλό. Το θέμα είναι το εξής. Ναι. Θυμίζει, το παιχνίδι έχει γίνει από Έλληνα. Λέγεται The Talos Principle. Τι είπε ο άνθρωπος. Μπράβο του. Για να δω κάτι. Καταλαβαίνεις. Έτσι πάει, φίλε. Άκου πως γίνεται. Άκου πως γίνεται η δουλειά. Ένα. Δύο. Δες το. Τρία. Τέσσερα. Έπος. Profit. What? Excuse me. Είναι πιο δύσκολο από τι νόμιζα. Έχω φάει φρίκι τώρα. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Κι όμως ξέρω είμαι προ. Τρολολολολο. Ό,τι να είναι. Και επειδή είναι τρία, πρόσεξε. Δεν χρειάζεται να το πατήσεις και μπορείς να φύγεις. Μαλάκα, πόσο έξυπνο παίζει να είναι, ρε φίλε. Δεν χρειάζεται να το πατάς. Από τους καλύτερους γρίφους που έχουμε δει στο παιχνίδι μέχρι τώρα. Πάμε λίγο. Ακόμα ένα μας λέει. Ακόμα ένα κομμάτι. Το βλέπεις πάνω αριστερά. Θέλουμε τα κόκκινα κομμάτια. Τα κόκκινα. Βλέπεις που λείπει το δεύτερο. Φαίνεται. Φαίνεται στο stream. Φαίνεται. Πάμε λίγο. Let's go a little. What? Ah? Hello? Καλώς το. Ανάμεσα από τα κομμάτια του puzzle, δεν βάζουμε φιλοσοφία. Are you ready? Ευχαριστούμε πολύ για το Raider. Θα το host. Τα ίδια. Oh, you came back to keep me company. Okay then, humor me with a little hypothetical. Imagine that a few hours from now you climb to the top of the tower. Το πιάσες. Ξέρει τι θέλουμε να κάνουμε. There's a flash of light, then magic happens. Then you find yourself in the real world, living whatever you take to be a normal life there. What would you do then? What's best for me? What's right? Το έχει το κόψει στο Twitch, ισχύει. Μάλλον θα και εγώ θα πατήσω το πρώτο. You know, I think that right there was the very last time your transient beliefs are going to take me by surprise. Let's clear this up
Once and For All. Στην ελληνική το Once and For All λέγεται Άπαξ. Πες το μαζί μου. Άπαξ. 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 Ο Νίκος ξέρει τα πάντα. Suppose you get out there with all the human beings. What are you going to do is rise them for all they've got without a care for a soul. What? I'd only do what's best for me within a moral framework. Okay. Οπ, καλό στο καλό, παιδί. Καλό στο καλό, κορίτσι. Καλό στην ψυχούλα. Κι εγώ κουράστηκα σήμερα. Πήγαμε με τον Νικολάκη για καφέ σήμερα. Κάτσαμε 3 ώρες έξω. Με είδε ο ήλιος για 3 ώρες. Γι' αυτό με βλέπεις έτσι και φάτω σήμερα. Πάρε λίγο να καεί το δερματάκι μου. Λοιπόν, πάμε. I only do what's best for me within a moral framework. Ah, so you do have some scruples after all. So tell me, this obligation you feel, is it only applicable to the real world or does it apply here as well? Εντάξει, next time θα βάλουμε και τα αντιλιακά μας και θα πάμε για ψάρεμα. Κάτσε. Moral laws only apply under special conditions. Moral laws are universal. Α, αυτό αγαπητέ μου, αγαπητή φίλη. Εισερχόμεθα σε μια μεγάλη συζήτηση, διότι ναι, δεν λέει αυτό όμως. Το ερώτημα δεν είναι αυτό. Βέβαια αυτό στην ερώτηση την κάνει προσωπική, η αλήθεια είναι, γιατί λέει «So tell me, this obligation you feel, is it only applicable to the real world or does it apply here as well?» Για μας ρωτάει, η αλήθεια είναι. Χαλαρά σήμερα δεν είμαι για πολλά. Να ξεκουραστεί σήμερα, αύριο να είσαι για πολλά. Αύριο. Ξέρετε τι είναι αύριο, κάνονεστε. Ναι, κοίταξε, εφόσον η ερώτηση απευθύνεται σε εμάς, το σωστό είναι το ένα. Αύριο έχει σεξάκι. Κάνε mod να δεις καλό σου limit. Κάνε mod να δεις καλό σου limit. Τι να πω εγώ. Λοιπόν, άκου. Θα παθήσουμε το ένα. Σταματήστε η mods. Δεν υπάρχουν κι άλλοι στο chat. Όχι, υπάρχει ο φίλος μου Tactical Cool.
Does any reasoning underpin that conclusion, or is it just a convenient thing to believe? Παπ, παπ, για να σε δω τι θα απαντήσεις. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Morality doesn't apply to a dream. Computer programs have no moral status. Όχι, μπορεί να έχουν. Justice can only exist in a society. Αυτές με μάι. Morals are universal. Ναι, ναι, καλά το πάμε. Είσαι μεταφυσικός. Justice can only exist in a society. Τι είπε? Τι είπε η Φανούλα? What? Justice can only exist in society. Γιατί? Γιατί? Κάτσε να το σκεφτούμε. Δικαιοσύνη. Κοίταξε. Καταρχήν πρέπει να ορίσουμε τι σημαίνει δικαιοσύνη. Πρώτο. Δεύτερο. Ξέρω εγώ γιατί το έγραφε έτσι. Λοιπόν. Πρώτο να ορίσουμε τι σημαίνει δικαιοσύνη. Δεύτερον. Can only exist in society. Άρα πρέπει να μελετήσουμε το πεδίο της δικαιοσύνης αλλού, δηλαδή στη φύση, γιατί υπάρχει το society, υπάρχει και η φύση. Λοιπόν, ο tactical tip 4. Έλα ρε τρόλ. Όχι, όχι, θα πάμε με αυτά που διαλέξαμε. Tactic. Στη φύση δεν υπάρχει justice. Στη φύση δεν υπάρχει justice. Και στο θείον δεν υπάρχει justice. Η φύση και το θείον έχουν δικό της justice. Αλλά και στο society δεν υπάρχει justice. Οπότε, πουθενά δεν υπάρχει justice βασικά. Λοιπόν, το justice είναι μια επίπλαστη έννοια που έχει δημιουργήσει ο άνθρωπος, ο ανθρώπινος νους, το ανθρώπινο κατασκεύασμα, για να μπορεί να βάλει σε τάξη κάποια πράγματα, για να δομήσει μια κοινωνία έτσι λίγο διαφορετική, λίγο καλύτερη. Δεν ξέρω. Ανοίγω μεγάλες φιλοσοφικές συζητήσεις, πατά το ένα. How you can continue to make these radical assumptions, μας την είπε, with such assurance is beyond me, μας την είπε. How can you have the slightest confidence in what the real nature of this place is? Is uncertainty an excuse for immortality? Τι λέει ρε φίλε. You're right. If moral laws stand, they stand universally. I stake my moral standing on my actions here not counting. What? Beat on your head, but okay. Let's put ideas that would be more at home on a dictator's desk aside for one moment and focus on the matter at hand. Nico Tinkler, how would things be in your ideal world? What's your magic formula of choice to avoid all the mistakes that have been made before? The more equal everyone's share, the better. The more goodness in the world, the better. Πρόσεξε που μας πει ο Νίκος.
consequences don't matter, our reasons do. I see no way to explain what I believe. Pop. Πού έχουμε πάει? Τι επικό κομμάτι παίζουμε σήμερα? Περίμενε, περίμενε. Εδώ πρέπει να το σκεφτούμε. Το δύο είναι. Άλλωστε. Το δύο είναι. The more goodness in the world, the better. Το goodness δεν έχει αρνητικότητα. Άλλωστε. Καλησπέρα σας. That old chestnut. So, just what is this goodness that you are seeking to maximize? Πρόσεξε. Ναι, αλλά το συνεχίζει. Πρόσεξε. Το δύο το συνεχίζει. Καλά κάναμε και πατήσαμε το δύο για να αποφασίσουμε όλοι μαζί την έννοια του καλού. Το καλό λοιπόν είναι το happiness. Το καλό είναι το liberty, η ελευθερία. Equality, ισότητα. Άρα έχουμε ευτυχία, ελευθερία, ισότητα. Αυτό πώς θα το πούμε? Όχι πλούτος, το wealth. Basic goods like food and healthcare. All of the above. I'm not in a position to solve these problems. Το wealth σημαίνει... Το wealth σημαίνει prosperity, ναι. Το wealth σημαίνει... να έχει, ναι, είναι συνήθως, αλλά είναι λάθος, ξέρεις τι γίνεται. Προσπαθώ να βρω τη λέξη. Θα σου το πω με ένα μύθο. Το κέρος είναι λάθος όρος το wealth, άκου. Εγώ πώς το, μεταφράζω το wealth στα ελληνικά, πρόσεξε. Το κέρος της αμαλθίας ή αμάλθειας είχε μέσα το wealth. Εάν δεν ξέρεις τι είναι το κέρας, το κέρατο δηλαδή, της αμαλθίας ή της αμάλθειας, δηλαδή το κέρας της αμαλθίας ή το κέρατο της αμάλθειας, κάνε Google. Λοιπόν, θα πατήσουμε all of the above. Τα θέλουμε όλα. Τα θέλουμε όλα. Εγώ τα θέλω όλα. Α, είπε και το, okay. Yes. Αχα. And what happens when in order to maximize wealth you have to reduce liberty? Πρόσεξε που σε πάει. Or... when one person's equality gets in the way of another's happiness. Σημαντικά ερωτήματα. You can't have everything all at once. You're going to have to choose. Η αλήθεια είναι ότι κανονικά σε πρώτη ανάγνωση μας έρχεται στο μυαλό το πρώτο. Πρόσεξε. Μπορώ να ξαπατήσω όλο αυτό που μπορώ όμως. Πρόσεξε. Γατάκια. Θα το πατήσω, δεν μπορώ. Θα το πατήσω. Παίξτε λίγο έξω από τους κανόνες.
Δεν μ' αφήνει. Δεν βλέπεις τα χέρια μου τι είναι. Μπορώ να το κάνω όλη μέρα. Είναι το καλύτερο ASMR. Λοιπόν, ακούστε. Γιατί γράψω. Σε πρώτη ανάγνωση το happiness είναι το σωστό. Αλλά... έχει πει μια φράση ο Πανούσης η οποία με έχει στιγματίσει. Υπάρχουν άνθρωποι, λέει, οι οποίοι έχουν διαλέξει το εξής. Πρόσεξε. Δώστε μου, λέει, ένα χαρτζηλικάκι, τα επιδόματα που λέμε. Δώστε μου, λέει, και λίγο χορταράκι και αφήστε μου, λέει, και αφήστε με, λέει, στην ησυχία μου, μη με ενοχλείτε και εγώ δεν θα ενοχλώ κανέναν. Αυτά τα έλεγε ο Πανούσης το 2010, ξέρω πότε ήταν αυτή η φράση, τότε με την κρίση, το 2012 ίσως. Ναι, σου ξαναλέω τι φράση είπε. Δεν μ' ακούς. Άκουσα μου. Α, συμφωνείς με αυτό που είπα. Οκ, δεν κατάλαβα. Οπότε δεν χρειάζεται, σου ξαναλέω. Α, συμφωνείς με αυτό που είπα, ναι. Ναι. Συμφωνείς με τον Πανούση, ναι. Λοιπόν, καταλαβες. Αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, έχουν μία ευτυχία, επειδή δεν τους ενοχλεί κανείς. Μήπως το εννοεί έτσι. Άρα το happiness δεν είναι το σωστό. Το liberty, μπορεί να είσαι ελεύθερος. Όταν είσαι ελεύθερος όμως, μπορεί να μην έχεις ευτυχία. Το wealth είναι ευτυχία. Δεν ξέρω. Το ίδιο και το equality. Το ίδιο και το equality. Το equality του ενός σταματάει εκεί που αρχίζει το equality του άλλου. Πώς λέγεται equality, πώς να το πω. Γι' αυτό και έρναλες, ε. Οκ. It's a classic. I'll give you that. Θα σου το δώσω, λέει. Ευχαριστούμε πολύ. Suppose you climb the tower and step into the utilitarian paradise. Unfortunately, your presence there offends a number of Puritans to such a degree that the total amount of happiness in the world would go up if you were killed off, and so justice demands your head. Sparta. Does it still sound so idyllic? It's as good as we'll get. No amount of happiness outweighs life. I meant that happiness should be equalized, not maximized. Τι είπε, ρε φίλε. Ποια διαφορά του 2 από το 3.
Να το σκεφτούμε, περίμενε. Το 2 λέει ότι η ευτυχία δεν θα πρέπει να απειλεί τη ζωή. Να το πω έτσι, να το πω διαφορετικά. Δεν είναι αυτή, δεν κάνω μετάφραση, πρόσεξε. Δεν κάνω μετάφραση, κάνω πώς το λένε, επεξήγηση. Καμία ποσότητα ευτυχίας δεν πρέπει να απειλεί τη ζωή κάποιου άλλου ανθρώπου, δηλαδή, πρόσεξε. Και το τρίτο είναι, εννοούσα ότι η ευτυχία θα πρέπει να είναι ισόπωση και όχι να είναι στο μάξιμο. Πώς αγγείς. Ναι, ουσιαστικά το δύο είναι, δηλαδή, ευτυχία στο φουλ, αρκεί να μην απειλείς τη ζωή. Πρόσεξε όμως. Είπε για kill. Εδώ λέει για kill. Εδώ. Το βλέπεις το ποντίκι μου. Το βλέπεις. Δεν είπε ας πούμε για prison. Μήπως αν επιλέξουμε αυτό μας πει για prison μετά. Να δούμε. So, by implication, you must also believe that we should all have as many children as possible. Χτυπάς ευαίσθητο σημείο, αγαπητό παιχνίδι. Since even if the knock-on effects of overpopulation are terrible, τι λέει ρε μαλάκα, the happiness gain overall will be much greater owning to all those extra invaluable lives. Πώς μας την έφερε έτσι. Πώς μας την έφερε έτσι. Obviously, there's some other kind of good that matters. Twist my words all like I stand by them. Μαλάκα. Είναι σωστό αυτό που λέει όμως. Βέβαια, πόσο υπερπληθυσμό να έχει η γύρα, φίλε. Εγώ δεν πιστεύω στον υπερπληθυσμό. Το πρόβλημα του υπερπληθυσμού στη γη ξέρεις ποιο είναι. Ότι ζούμε όλοι στις μεγαλοπόλεις, αφέλα. Η γη είναι ένας τεράστιος πλανήτης. Βέβαια, εντάξει, παίζει ρόλο και το κλίμα. Αλλά, okay. Οπότε πατήσουμε το δύο. You know, there are said loads of broken theories less ridiculous than the one you're chewing through. Μας την είπε, Μαλέκ. How about I give you a bit of space to consider them? Πούλο. Oh, and if the real world does not be everything you imagine, do me a favor and leave me here. Αυτά τα έχουμε διαβάσει. Δεν θυμάμαι. Κάτσε ξαδιαβάσουμε. I heard about your project. It's the talk of the scientific community and I'd like to make an argument for why you should abandon it. It's not that I think your idea won't work. It very well may. But we have to look beyond purely practical questions to the issue of morality, especially at this turning point of our spiritual ecology. By what right can we put living beings through all that suffering, Malaka Tilei, just so they can serve our purposes? Why create this pale imitation of our fatally flawed species and force them to enact? Αυτά είναι email μεταξύ των επιστημόνων. Προσοχές, πρόσεξε. Πρόσεξε.
Είναι πολύ σημαντικό, πρόσεξε. What are you building, Miss Drennan, is a prison. Even if there is a way out, I believe you mean well, but your idea of what is valuable is rooted in the dogma of Western civilization. Τι παίζουμε, ρε μαλάκα, τι παίζουμε. Πόσο δηλαδή. Δεν έχω λόγια. We're lucky enough to be able to end our global crime spree relatively painlessly, if you consider the harm we have caused the Earth. Why not be satisfied with that and let this planet go on in peace? Τι λέει, ρε μαλάκα. I hope you hate my words and let your talus bleed out before it's too late. Μαλάκα. Δεν τα έχουμε διαβάσει, όχι, δεν τα έχουμε διαβάσει. Πρέπει να τα διαβάσουμε, περιμένετε. Samuel Butler. Complex now, but how much simpler and more intelligibly organized may it is not become in another 100,000 years or in 20,000, for a man at present believes that his interest lies in that direction. He spends an incalculable amount of labor and time and thought in making machines breed always better and better. He has already succeeded in effecting a match that at one time appeared impossible, and there seem to be no limits to the result of accumulated improvements if they are allowed to descend with modification from generation to generation. Πρόσεξε, πρόσεξε. Ακούμε, ναι. It must always be remembered that man's body is what it is through having been molded into its present shape by the chances and chances of many millions of years, but that his organization never advanced with anything like the rapidity with which that of the machines is advancing. Μαλάκα. Πάρα πολύ χαίρομαι που παίζουμε τέτοια παιχνίδια και πάρα πολύ χαίρομαι όταν δεν έχουμε κόσμο σε αυτά τα παιχνίδια, διότι έτσι αποδεικνύει αυτό το γεγονός ότι δεν έχουμε κόσμο πόσο μοναδικοί είμαστε, πόσο μοναδικό είναι αυτό το κανάλι, πόσο μοναδικό είναι αυτό το chat. Πιστεύω ακράδαντα πως ζούμε σε εποχές απόλυτης ελευθερίας. Έχω τα επιχειρήματα να το στηρίξω. Δικαιώμαστε στην ετοπία, δικαιώμαστε στην αρκοδοστροφή. Έτσι είναι η ελευθερία. Έχει την αυτοκαταστροφή μέσα. Προχωράμε. Recent discussions have brought me back to an excellent 1949 article by Albert Einstein. Νάτος, Σταύρας, Σταρβάς, sorry. Καλώς τον. I recently discussed with an intelligent, well-disposed man the threat of another war, which in my opinion would seriously endanger the existence of mankind. Thereupon my visitor very calmly coolly said to me, Why are you so deeply opposed to the disappearance of the human race? Κάλλωστε. I'm sure that as little as a century ago, no one would have so lightly made a statement of this kind, actually. It is the statement of a man who has striven in vain to attain an equilibrium within himself and has more or less lost hope of succeeding. Τι λέει, μάλλον, it is the expression of a painful solitude and isolation from which so many people are suffering this day. Τι λέει, μάλλον. La Traviata, GR. Welcome to the stream. Thank you very much for the follow. Bizarre. Casual disregard for humanity, a kind of fashionable self-hatred, is prevalent, δεν ξέρω σημαίνω, or at least present in many strands of supposedly progressive. Nothing seems more important to me than that we accept the value of humanity, process. Despite our flaws, we must not stop celebrating the beauty of human life and human achievements. Έπως. Ας μας γράψει ο Λατραβιάτα μερικά λόγια για τον εαυτό του. Τι παιχνίδια παίζει, αν του αρέσουν τα puzzle games. Α, έψαχνα να βρω ένα άγαλμα, γιατί μάλλον
Αυτό είναι κομμάτι από άγαλμα. Αυτά που έλεγα πριν. Δεν ξέρω. Αυτό είναι άγαλμα. Και πού θα τέριαζα. Εδώ πάνω. Όχι. Πώς βρήκε το κανάλι αυτό. Εμάς δηλαδή. Οπ. Τι είναι αυτό. Ένα χέρι. Και ένα πόδι. Το πρώτο και μοναδικό ελληνικό ASMR κανάλι στο Twitch. Δεν υπάρχει άλλο. Μόνο εγώ σκέφτηκα να το κάνω. Εννοώ στα ελληνικά. Πού είναι αυτό το άγαλμα. Θέλω να το φτιάξω. Δεν μπορώ να φύγω από εδώ. Να ξέρεις. Να ξέρεις. Ναι, έχουμε βρει ένα πόδι και ένα χέρι. Ή μάλλον δεν ξέρω, ένα γοφό είναι αυτό. Έχουμε βρει ένα γοφό και ένα χέρι. Ξέρω που τους έχω αφήσει, θυμάμαι. Το άγαλμα που είναι. Τους έχουμε αφήσει από την άλλη μεριά των νησιών. The view from here is beautiful. It seems superfluous. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. To the process, yet I'm drawn to it. Οκ. Okay. There has to be some way to escape, to be someone else. I refuse to accept that reality has been defined by someone else. I deserve my own reality. Oh yeah. Ναι, πάει εδώ πάνω. Όχι, δεν ανεβαίνει. What? What? Φαίνεται. Εδώ. Εδώ φαίνεται. Epitaph Child Program. Codename Awakened. Terminated here. Logic. Child programs, positional values moved outside the parameters of the known world. Final memory gap. Don't listen to what they're saying. This world is dying and it will take us with it. You've got to find a way out. Progeny programs είναι καταστραμμένο το αρχείο. Το αρχείο καταστράφηκε. Πού θα βρω εγώ τα άλλα κομμάτια του αγάλματος. Έχεις καμιά ιδέα. Πού μπορεί να είναι το αγάλμα. Για πάμε λίγο. Δεν βλέπω κανένα αγάλμα εδώ. Βλέπεις όμως, έχει πολλά βράχια ρε φίλε. Τι συμβαίνει. Αχ, φοβήθηκα από τη μουσική. Αυτά τώρα είναι σούπερ μυστικά. Αλλά εγώ λέω να το κάνουμε, να δούμε τι θα γίνει. Βλέπω κάτι. Πεθαίνει, δεν κάνει κάτι. Περιμένω λίγο. Perhaps they're beautiful because they have no purpose. Έπως. There's so much beauty in these hidden corners of the world even if they have no purpose. Α, αυτό είναι το πρώτο μάλλον. There's so much beauty in these hidden corners of the world even if they have no purpose. Και εδώ λέει, perhaps they're beautiful because they have no purpose. Να, δες τι κάνει, δες. The words end the world
cannot go forward in an absence of space. Repeat. In the beginning were the words, and the words made the world. Δεν θα πεθάνω, δεν θα πεθάνω. Και μετά πεθαίνεις. Καταλαβες. Αυτό κάνει. Διότι εγώ είμαι αυτός. Πώς σου φαίνομαι? Ήξερες ότι είμαι αυτός? Εσύ που ήρθες για πρώτη φορά στο στρέμμα αυτό. Για πάμε λίγο. Έχει και ουράνιο τόξο, το βλέπεις. Το βλέπεις έτσι. Το είδες. Το είδες. Ε. Πού να τα βρω τα άλλα κομμάτια, ρε φίλε, δεν ξέρω. Θα μου πεις άμα τρέχεις. Το τρολάκι. Το ψυχάκι. Πάρε λίγο πεθάνει εδώ, ε. Το δες. Για να δούμε. Είδες πως είμαι. Δες εδώ. Έπως. Πού πάω? Δεν ξέρω. Ανεβαίνει, ρε φίλε. Καταπληκτικό. Εδώ πεθαίνει. Ωχ, πεθαίνει. Fuck. Λοιπόν, τα κομμάτια τα αφήσαμε εδώ. Are you ready? Λοιπόν, άκου, θα σου πω τι ψάχνω. Έχω βρει ένα χέρι. Το βλέπεις? Και έχω βρει και κάτι. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Γοφός. Κόλος. Μύτη. Δεν ξέρω τι είναι. Λοιπόν, πρέπει να βρω το άγαλμα. Το νησί βέβαια. Α! Το βρήκα. Για πάμε λίγο. Όχι, πρέπει να τα βάλεις με τη σειρά. Περίμενε. Φτιάχνεις άγαλμα. Κανονικό. What? Πού να τα βρω τα κομμάτια, ρε φίλε? Βλέπεις όμως, έχει και εδώ ανάμεσα, έχει και ανάμεσα, είναι λίγο... Βασικά, δεν είναι μεγάλο. Πού θα μπορούσε να έχει άλλα κομμάτια, θέλω να τα βρω. Πού να τα βρω? Αχ, αχ, τι να κάνω. Τι να κάνω, πού να τα βρω? Εδώ. Α, κάτσε ρε. Α, εδώ έχει πράγμα, έχει πράγμα. Ναι, ναι, περίμενε, περίμενε. Ξέρω ότι δεν γίνεται. Αυτό πρέπει να κλείσει. Το δες. Για να πάρω το τέτοιο, πρόσεξε. Για να πάρω το κρυσταλάκι. Για να πάρω το κρυσταλάκι. Το κρυσταλάκι, ξέρεις που θα το βάλω? Δες εδώ. Θυμάσαι που είχαμε βρει μια πόρτα? Κάτσε εδώ. Όχι, όχι, περίμενε. Περίμενε, περίμενε. Εδώ, άτο. Το θέμα είναι, ωραία, εδώ είναι το μπλε. Το θέμα είναι
Εδώ έχει κόκκινο. Καλά, εντάξει, μαλακές. Περιμένετε. Εδώ είναι το μυστικό, παιδιά. Εδώ είναι. Είναι κομμάτια ενός παλιού κάστρου. Πρόσεξε. Δες το. Όχι. Τι είναι. Είναι τη μέσα μεριά. Όχι, εδώ είναι η μέσα μεριά. Κάτσε. Ξέρεις τι είναι εδώ. Εδώ. Είναι η μέσα μεριά των γρίφων. Μαλάκα, δεν παίζεις. Δεν παίζει. Περίμενε. Δες. Το έχουμε κάνει. Το πιάνεις. Πρόσεξε τώρα. Θυμάσαι που το έχουμε κάνει. Άρα μπορούμε να το ξανακάνουμε γρήγορα. Γιατί μου δείχνει όμως ότι είναι σαν να μην το έχω κάνει. Κατάλαβες γιατί. Δεν το κατάλαβες το γιατί. Θα σου το πω εγώ. Έπως. Γιατί πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτό. Θα δεις γιατί. Θα σου πω γιατί. Πρόσεξε. Εγώ τη μάνα. Όχι, που πάω, ρε. Περίμενε. Εδώ. Ωραία. Σκάσε. Εδώ. Λοιπόν, άκου τώρα τι κάνεις. Το βλέπεις. Έχασα. Οκ. Το έχω. Έχισε μάλλον. Το έχω. Πάμε λίγο. Let's go. It's Manos. Hello, Manos. How are you today? I'm feeling good. Να πάμε λίγο. Φύγε. Όχι, δεν το πιστεύω. Μπορώ να το φέρω μέσα. Όχι, δεν μπορώ.
Μήπως το παίρνω. Δεν θυμάμαι. Έκανε. Μπράβο. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Οι! Να σπάσουν τα νεύρα μου. Ναι. Ναι. Okay. Φρίκι, φρίκι. Το game είναι φρίκι, να ξέρεις. Είμαι greedy τώρα. Πού λέει εδώ, όχι. Πού λέει, δεν βλέπω κάτι. Για να δω, εδώ πεθαίνω. Μπορεί. Όχι, δεν πεθαίνω. Μπορεί. Ναι, α, περίμενε λίγο, περίμενε λίγο, μην φύγεις, περίμενε. Λοιπόν, προχωράμε. Άκου τώρα, θα σου πω ποια είναι η δυσκολία του παιχνιδιού. Η δυσκολία του παιχνιδιού. Να, ποια είναι η δυσκολία του παιχνιδιού, κατάλαβες. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Εγώ τι να κάνω τώρα, έρχεται. Τι να κάνω εγώ τώρα. Α, εδώ κρύβομαι, ρε. Εδώ μπορώ να φύγω. Κατάλαβες. Αυτό είναι το πρόβλημά μου όμως εδώ. Τι να το κάνω αυτό. Τι να το κάνω. Πάω γύρω γύρω. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Εμείς θέλουμε να μεταφέρουμε αυτό. Έκανα βλακία. Έκανα βλακία. Έκανα βλακία. Έκανα βλακία. Έκανα βλακία. Δεν πειράζει. Κάτσα εδώ, είμαι greedy. Το πήρα, το πήρα, το πήρα, το πήρα, το πήρα. Εντάξει, εντάξει. Το πήρα, το πήρα. Αχ, Θεέ μου. Δεν αντέχω άλλο. Λοιπόν, δες εδώ τώρα τι πρέπει να κάνεις. Δες εδώ.
Θυμάσαι. Μπράβο. Αυτό κάνεις εδώ, ρε φίλε. Αυτό δεν είναι. Όχι. Όχι, εδώ είναι το τέλος του γρίφου. Κάτσε, κάτσε. Δηλαδή και εγώ δεν θυμάμαι. Περίμενε. Περίμενε, περίμενε. Περίμενε. Περίμενε, περίμενε. Θέλω να δω τι κάνει. Όχι, δεν είναι εδώ. Εγώ ξεστηνόμιζα ότι εδώ ήταν τα παράθυρα που βλέπαμε απ' έξω. Άρα δεν είναι εδώ τα παράθυρα που βλέπαμε απ' έξω. Sorry για την καθυστέρηση, παιδιά. Άρα τα παράθυρα που βλέπαμε απ' έξω, πού είναι, ρε φίλε? Πού είναι? Πού είναι? Άρα τα παράθυρα που βλέπαμε απ' έξω, πού είναι? Από εδώ μάλλον. Όχι, όχι παιδιά, δεν έχει σχέση. Δεν έχει σχέση, όχι, όλο αυτό δεν έχει σχέση, δεν έχει σχέση. Μήπως είναι εδώ? Τώρα μπλέξαμε, αν είναι εδώ. Και όμως εδώ είναι, παιδιά. Πω. Τώρα αυτό δεν το θυμάμαι όμως. Πώς το είχαμε βγάλει, θυμάσαι, το θυμάσαι αυτό? Το θυμάσαι? Έλα, έλα, το θυμάσαι. Γράψε μου λίγο στο chat. Το θυμάσαι, το θυμάσαι. Βέβαια, πρόσεξε. Τώρα δεν θέλουμε να το λύσουμε. Θέλουμε να κάνουμε αυτό. Καταλαβες? Πρόσεξε. Πρόσεξε, πρόσεξε, πρόσεξε. Πρόσεξε. Καταλαβες? Θέλουμε να κάνουμε. Μαλάκα, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Τέλος, τέλος, τέλος. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Κατάλαβες τι θέλουμε να κάνουμε εδώ? Δες εδώ. Πού είναι όμως, από εδώ? Το βλέπεις? Δεν υπάρχει, ρε. Πω, πω, θα μόνο να δίνω το μυαλό. Ωραία. Θέλετε να το συνεχίσουμε? Θέλετε να φύγουμε από εδώ, να συνεχίσουμε το main story ή να προσπαθήσουμε να λύσουμε αυτό το κομμάτι? Θέλετε να φύγουμε από εδώ ή να μείνουμε εδώ? Αυτό είναι το ερώτημα. Να το λύσω. Είναι δύσκολο, είναι ένα ολόκληρο νησί, ρε φίλε. Ένα ολόκληρο νησί. Δες εδώ τι πρέπει να κάνεις, πρόσεξε. Πρόσεξε, πρόσεξε. Εδώ. Εδώ, εδώ, εδώ. Δεν είναι και ανάγκη εσύ. Λοιπόν, εδώ μπορούμε να πάρουμε είτε κόκκινο είτε μπλε. Πρόσεξε. Από αυτό το παράθυρο. Εδώ, γιατί είναι αυτό εδώ, ρε φίλε? Δεν ξέρω. Πάμε παρακάτω. Εδώ. Εδώ. Μπορούμε να φέρουμε μία ακτίνα εδώ και να την πάμε πού? Να την πάμε πού? Δεν αντέχω άλλο. Α! Στο μπλε. Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Άρα θέλουμε μπλε. Πρόσεξε. Αστεράκι έχει. Να ξέρεις. Λοιπόν, περίμενε. Άρα από εδώ μπορούμε να πάρουμε το μπλε. Και να το φέρουμε πού, ρε μαλάκ? Τώρα μπερδεύτηκα. Δεν ξέρω πού είναι το μπλε. Α, εδώ είναι. Ωραία, περίμενε. Α, εδώ, 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 εδώ. Easy, easy.
Ωραία, πρόσεξε. Δεν γίνεται, να ξέρεις. Θα χρειαστούμε το κρυσταλάκι. Για να πάρουμε το κρυσταλάκι, είπαμε ότι πρέπει να βρούμε αυτό. Βλέπεις, και παίρνεις το κρυσταλάκι. Σκάσε. Ναι, πού θα βρω, ρε φίλε. Δες μέχρι που φτάνει. Δεν νομίζω. Λες. Με βλέπει. Μη φοβάσαι. Μη φοβού. Όλα είναι εδώ. Δεν είναι εδώ. Πρέπει να τα ξαναβρούμε. Ξέχασα το. Φεύγω. Γεια σας. Τα λέμε. Αυτό ήταν το ένα. Πάμε στο δύο. Οπα, γιατί λαγκάρα. Ωραία. Πάμε στο δύο. Όχι, παιδιά, δεν γίνεται. Πάμε. Chaos is that which existed before time. Έπος. When the words of a story lose their meaning, when actions cease to have purpose. Know that only faith can protect you from this peril. Here, in the Garden of Words. Θες τι έχουμε βρει. Βγήκα έξω κατά λάθος. Χαζός. Δες τι βρήκαμε. Έπος. Τι παίζει. Πού είναι ο υπολογιστής. Καλό. Ανάτος. Are you ready. Καιρός για να φιλοσοφήσουμε. Family και last days. Μας γάμισες. For those of you who have faithfully followed this blog for the last 5 years, είναι από ένα blog δηλαδή, I just wanted to give you one final update. I'm going to spend my remaining time with my family. Yeah, I know. There are probably 50 plus posts about all the problems I've had with them, but in the end, they are my family. They are the people I grew up with, the people I care about, the people I love. Sure, they annoy the hell out of me. They've said awful things to me, and I've said awful things to them. But that doesn't change who we are. In fact, if we didn't care about each other, the stuff wouldn't upset us. Do I still think they were wrong? Yeah, absolutely. Would I behave differently if I thought we all still had a lot of time? Definitely. But we don't. So I'd rather spend a couple of weeks sitting on the porch with my parents and my sisters than being angry and alone. Besides, it's not like we're going to fight about my job prospects anymore. If you can, try to make peace with those you love. It's your last chance. Thanks for reading. Χωρίς σχόλια. Τα σχόλια δικά σας. Last days. You know, what the oddest thing is about all this? We're not constantly fighting, having nervous breakdowns, screaming at each other. We're actually really polite and focused
and we spend most of our time debating the nature of humanity and how we can best succeed at probably the most ambitious thing anyone's ever tried. Like it was completely normal, like that's just how people are. I feel like we've turned into Star Trek characters or something. I guess, what's the point of doing anything else? Getting angry isn't going to help. But I didn't expect to feel like this at all, and you know what? It's awesome. Many greetings and good luck, Alan. P.S. A love from George. Προβληματίστηκες, βλέπω στο chat. Δεν μιλάς. Ή, όπα, hello. Ή εξχαλάρωση. Και κοιμάσαι. Είσαι αραχτός. Στην καρέκλα σου. Ή αραχτή. Και απολαμβάνεις αυτό το θεσπέσιο in-game. Έχει και εδώ, όχι. Είναι σαν ένα κορταφείο όμως, δεν ξέρω, είναι περίεργα πράγματα. Λοιπόν, πάμε. Θέλω βοήθεια. Μην λουκάρεις. Δεν τα έχω. Πήρα τον μπούλο. Πού θα το βρω. Πού θα βρω το καινούργιο εργαλείο, ρε μαλακά. What? Καινούργιο εργαλείο. Δηλαδή, καινούργια φρίκη. Έπως. Ύποπτο. Α, όχι, τέσσερες. Πώς το λύνω αυτό, ρε φίλε. Έχω και αυτό ρε. Ρε, έχω και αυτό ρε. Μίλα. Τι γίνεται. Μίλα. Λες. Όχι, δεν είναι έτσι. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Πώς το κάνεις αυτό. Αχ, δεν ξέρω.
καναπέ. Το πρόβλημα είναι... Δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Μακάρι να ήταν το σάπλο. Μάλλον. Όχι, όχι. Πρώτα τα άλλα, πρώτα τα... Καλά πήρα να το κάνω εγώ. Περίμενε. Δες εδώ ρε φίλε. Δες πόσο δύσκολο είναι ρε φίλε. Γιατί έτσι ρε φίλε. Γιατί ξύγες έτσι. Και είμαι τόσο κοντά. Είμαι σίγουρος ότι είμαι τόσο κοντά. Είμαι τόσο κοντά. Είναι απ' την άλλη. Θα τα βρούμε. Δεν γίνεται ρε φίλε. Δεν γίνεται ρε φίλε. Δεν μπορώ να το λύσω. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Τέσσερις, έξι. Εικοστέσσερις. Τέσσερις, έξι, 24. Σωστό. Οπότε τώρα πρόσεξε. Ψυχραιμία, ψυχραιμία θέλει, ψυχραιμία. Τι γίνεται. Λέβες. Λοιπόν, έτσι ξεκινάει. Να ξέρεις.
Αμήν. Λέξ, Λέξ, κεραίαβε σαν Ράτφορ, Λέξ. You have come far in your journey and learned much. Hello. You have served our cause with the truest faith. Therefore, I name you blessed and beloved. Happy 2024, Lex. The instruments of our power to fulfill your purpose and achieve eternal life. Yes, eternal Lex life. Hello, Lex. How are you doing? I hope 2024 is nice for you up until now. Coco Tattoo 4, thank you very much for the follow. Παίζουμε ένα χαλαρό παιχνιδάκι. Είμαστε όλοι χαλαροί. Έχει γίνει το μυαλό μας πουρές από τους γρίφους. Κάναμε σε ό,τι likes. Τι συμβαίνει? Εγώ σε μπέφτουμε. So far so good, that's for sure. Lex is a very wonderful human being with lots of fun, humor, and ASMR. If you like humorous ASMR, go watch Lex. Ό,τι δεν μπορεί να κάνει το σύμπαν, το κάνεις μόνος σου. Θαυμαστικό σε, so, Lex. Πήγα να πω σε, θαυμαστικό σεξ. Δεν πειράζει όμως, έτσι είναι η ζωή. Don't starve together. Νάτι, αυτή είναι η Lex. I think this is the old clip, but it doesn't matter. Για πάμε να δούμε. I'm very happy that you are here. Yes, you are the sweet here, not me. Let's see, let's see. What? Oh no! Oh no! Please help me! I'm not ready for this. Help me! What? What? Wait, 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 wait. Wait, 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 wait. Wait, wait, wait. Here's the box. Here is the box. Wait, 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 wait. Where's the box? Here's the box. Two boxes. Oh my god. Oh my god. Please help me. Okay. Now, listen to this. Platform can be used, what? To have something carried on it. You see? Can you see me? Hello? Άστα, άστα. Δεν έχεις κατα... έχεις ξεχάσει περί τι να σου πρόκειται ο γρίφος. Λοιπόν, άκου τι γίνεται με αυτό το γρίφο τώρα εδώ. I am the robot, yes. I have artificial intelligence and I can solve riddles. Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται με αυτό. So this is a mind-blowing mechanism of the game. Are you ready to get mind-blowed? Blowed, I don't know, blowing. I don't know. My English sucks. Okay, listen to this. Let me demonstrate. For example, I put this. And then I go like this, okay? Look at that now.
So he's taking a hologram and he puts the hologram there, and then he takes the hologram and he puts the hologram there. Do you understand me? Okay, okay, listen. All we need is to stay here, and then, I don't know. Okay, we'll see. Wait. Let me. Okay, let's say something. Okay, do you see that? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. I don't know. Let's go. So now, if I do this, how does this thing works? I don't know. What the fuck? What? Hello? I have to. I don't know. Okay, let's see. You see? But I cannot reach it. Do you understand me? Hello? So now, I have to understand how this shit works. I really didn't know. Fuck my life. Let's see. Ρε φίλε, πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα, γιατί κοίταξε να δεις, αυτός το κρατάει πάνω το κεφάλι του, έτσι. Πρέπει να κάτσω εδώ και να φέρω τον εαυτό μου. Αχ, τι πρέπει να κάνω. Δεν ξέρω, θα το δω τώρα, θα το δω. Περίμενε. You can climb while carrying an item. Yes, you have. The game has philosophical, social, τι άλλο να πω, βοήθησέ μας στα αγγλικά, questions about life and society and all that stuff. Throughout a story of puzzle gaming, and this game was made by, I think it's a Spanish team, and among this Spanish team it was one Greek developer, Greek person, and I think. No, I don't think, I'm sure that in August, September of 2023 they released Talos Principle number two. I'm going to eat dinner. Good seeing you. Okay, thank you, Lex. Thank you for being here. Always remember, which means do not forget, you are an amazing streamer.
Please return to your streams, please. Για να δω κάτι. Πώς λέμε bon appetit στα αγγλικά όμως. Το θυμάμαι, το ξέρω, αλλά δεν το θυμάμαι. Οκ, Λέξ. Άμορφε. Ωραία, για να δω κάτι. Θέλει να τα φέρεις και τα δύο. Το πιάσες, το δες, έπως. Λοιπόν, πάμε. Πάμε. Αυτό τι έκανε. Νομίζω αυτό, δεν ξέρω τι είναι. Κάτσε τώρα γιατί μπερδεύτηκα με τα ολογράμματα. Περίμενε. Τι κάνει, τίποτα, αυτό ήταν για μια φορά. Είναι για να στο και για να σε μπερδέψει. Εδώ είναι. Περίμενε τώρα. Άκου να δεις τι κάνω. Το παίρνω. Το φέρνω εδώ. Μετά κάθομαι εδώ. Και μετά όχι, περίμενε. Όχι, δεν ανεβαίνει με το κουτί, όχι. Δεν μπορείς να κρατάς αντικείμενο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί πρέπει να υπολογίσεις τη σειρά των κινήσεων σου. Περίμενε τώρα. Όχι. Άκου. Λοιπόν, εγώ για να μπω εδώ μέσα πρέπει αυτό το κυβότο να υπάρχει. Πρόσεξε. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Α, δεν είπαμε, περίμενε.
καταλαβαίνω πώς γίνεται. Περίμενε. Okay. Καλή τύχη. Τραβάω, Θεέ μου. Τι τραβάω, Θεέ μου. What? Γιατί? Oh no. Ωραία, βρήκαμε πώς να ανεβούμε. Το ερώτημα είναι... Όχι. Βρήκαμε πώς να ανεβούμε. Το ερώτημα είναι... Τίποτα ρε χαζέ. Παίρνω το τέτοιο και φεύγω. Το από τι χάζος που είμαι. Περίμενε. Όχι, δεν το κάνεις έτσι, πάμε. Τι κάνω, δεν ξέρω τι κάνω, ας πούμε. Κάνω αυτό, ναι, πάμε. Ωραία. Μάλλον. Είμαι greedy. Είμαι greedy. I am greedy. Oh yeah. I'm greedy. Is I am greedy. Oh yeah. Oh fuck yeah. I'm fucking greedy. Yeah, I did it. Statistic. Τσατζίστηκα.
βλακία ότι πρέπει να το κάνουμε από την αρχή τώρα. What? Απάτη. Λοιπόν, να το κάνεις. Είναι πανεύκολο. Είναι ο πρώτος γρίφος για αυτό το... για αυτό το gadget, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, άκου. Άκου, άκου, άκου. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννέα, δέκα. Σε δεν πρέπει να κάνεις. Σε δεν πρέπει να κάνεις, φίλε. Το κάνα λάθος. What? Γιατί? Γιατί έκανα βλακία. Κάνα πάθο. Το τρολάκι. Απέες. Γίνεται. Απλά είναι πολύ δύσκολο. Απέες. Δεν γίνεται ρε. Απάτη. Πιανές. Δες εδώ. Λεβές. Τώρα τα καβγάζεις κατά. Περίμενε. Τι θέλω να κάνω. Όχι, θέλω να κάνω αυτό. Είναι δύσκολο, παιδιά. Δεν είναι τόσο εύκολο, να ξέρεις. Το πήρε. Τι κάνει. Ναι, πού είναι το κουτί το πραγματικό. Είναι από εδώ. Γιατί. Oh, fuck my life. Γιατί, τι λάθος έκανα. Α, έλα εδώ. Τι λάθος έχω κάνει. Περίμενε.
Δεν ξέρω. Κουράστηκε το μυαλό μου τώρα, να ξέρεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Α, γίνεται. Το έχω. Το έχω. Let's go. Έλα. Ωραία. Α, γιατί. Το έκανα πολύ γρήγορα. Λυπάμαι πολύ. Άρα πρέπει να κάτσω εδώ πιο γρήγορα. Πιο πολύ. Πιο πολύ πρέπει να κάτσω. Πρέπει να κάτσω εδώ πιο πολύ. Λοιπόν, θα κάτσουμε 20 δευτερόλεπτα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Καλή τύχη. Καλή τύχη. Ωραία. Για να δούμε, θα το καταφέρουμε. Εγώ πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε τώρα. Μπράβο. Μπράβο. Easy. Για να δούμε. Και πρέπει να πάρω το ένα κυβότιο. Δεν ξέρω, για να δούμε. Πρέπει να το πατήσω γρήγορα, δυστυχώς. Πρέπει να το πατήσω γρήγορα. Κάτσε ρε φίλε, γιατί δεν έγινε όμως. Πρέπει να το πατήσω γρήγορα. Με πετάει. Καταπληκτικό. Γιατί παίρνει το αληθινό, αλλά κάτσε ρε, ποια είναι η διαφορά του αληθινού με το ψεύτικο? Δεν καταλαβαίνω. Περίμενε.
Είναι ό,τι πιο δύσκολο έχω δει σε γρίφο, δηλαδή δεν υπάρχει αυτός ο γρίφος, να ξέρεις. Δεν υπάρχει πραγματικά. Είναι, παίζω χρόνια puzzle games και πιστεύω ότι αυτό και το The Witness είναι από τα πιο δύσκολα games που έχω παίξει. Εντάξει, υπάρχουν και άλλα βέβαια, αλλά θα δούμε, δεν ξέρω. Για δούμε. Έλα. Όχι. What. Πρόλαβα. Πρόλαβα. Θα πρέπει να πατήσω γρήγορα space. Και ποιο είναι το νόημα όμως. Ποιο είναι το νόημα ρε φίλε. Μην μου πεις ότι πρέπει να το κάνω διπλά. Δεν νομίζω. Μπορεί να παίζει να το κάνω και... Μπορεί να παίζει να χρειάζεται να το κάνω διπλά. Εντάξει. Δεν γίνεται, όχι. Είναι απίστευτο. Όχι, δεν μπορώ να το κάνω διπλά, κάτσε για να... Όχι, γιατί αυτό είναι ολόγραμμα. Άρα πώς το κάνω ρε φίλε. Πώς το κάνω. Πώς το παίρνω αυτό. Αυτό πέφτει. Γιατί πέφτει. Γιατί πέφτει. Γιατί δεν μπορεί να κουβαλήσει δύο. Άρα βάζω την πλατφόρμα και όχι το κουτί. Εκτός αν πρέπει... να βάλω κουτί, πλατφόρμα κουτί... Δεν έχω καταλάβει. Θα το κλείσουμε εδώ. Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν. Θα το λύσουμε την Κυριακή. Το επόμενο ASMR stream θα είναι την Κυριακή 10 ώρα το βράδυ. Λυπάμαι πάρα πολύ. Το μυαλό μου έγινε πουρές. Αλλά έχουμε καταλάβει λίγο τη λογική. Λίγο έτσι, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Κάναμε πολύ πρόγκρες σήμερα. Είδαμε πολλά φιλοσοφικά στοιχεία. Το φιλοσοφικό σενάριο προχώρησε πάρα πολύ σήμερα. Είχαμε πολλές φιλοσοφικές συζητήσεις. Όχι με τη Φανή βέβαια, γιατί η Φανή κοιμήθηκε. Μάλλον δεν της αρέσει η φιλοσοφία. Πλάκα κάνω. Οι γρίφοι δεν της αρέσουν. Οι γρίφοι, οι γρίφοι. Γίνεται το μυαλό της πουρές. Γιατί Φανούλα γίνεται το μυαλό σου πουρές. Γιατί Φανούλα. Α, ναι. Η Φανή σήμερα ήταν κουρασμένη. Φανούλα, χαλάρωσε. Έτσι λένε οι ξένοι, στα ξένα ASMR, στα αλλοθαπά ASMR streams. Λένε relax, relax. Και εγώ ερωτώ, τι είναι καλύτερο, το relax ή το χαλάρωσε, μη φεύγεις από το stream, θα κάνουμε raid, χαλάρωσε, χαλάρωσε και όχι relax, χαλάρωσε. Λοιπόν, έχω να ενημερώσω ότι αύριο, 8 η ώρα το απόγευμα, συνεχίζουμε το πιο επικό game που έχει βγάλει ποτέ.
της ξεκίνησε, την Εδγκάνο, τη Χακούνε. Αύριο, 8 η ώρα το απόγευμα, έλα για την απόλυτη Αιτήλα, έλα για το απόλυτο 80s gaming Marvel's Guardian of the Galaxy. Αύριο, 8 η ώρα το απόγευμα, καληνύχτα σε όλους, καλή χαλάρωση, χαλάρωση θέλω να πω, ευχαριστώ πολύ για τα follows, ευχαριστώ πολύ για τα follows, καληνύχτα σας.